Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Eco News by Day. Απόψε θα ταξιδέψουμε στη Χάλκη, ένα από τα τρία ελληνικά Eco Islands και το πρώτο πρότυπο νησί ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα. Ο Δήμος Χάλκης συμμετέχει στο εμβληματικό πρόγραμμα Νήσος, στοχεύοντας τη μετεξέλιξη του νησιού σε πρότυπο ολιστικής, βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης, όπως τονίζει στον Sky ο Δήμαρχος Άγγελος Φραγκάκης. Το νησί μας έχει φυσική και σπάνια ομορφιά που δεν μπορεί να αφήσει κανένα να συγκινείται. Με εκπληκτική θάλασσα, με τεράστια πολυφυστική παράδοση και βαθιά κριτική ατσάλινη κουλτούρα, αλλά και ένα σύγχρονο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την πλήρη απαθρακοποίηση και την εξέλιξη σε πρότυπο πράσινης ενεργειακής αυτονομίας από το 2021. Το έργο Νήσος στοχεύει στη μετεξέλιξη του νησιού σε πρότυπο ολιστικής, βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης μέσα από μια σειρά έργων που ενισχύουν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα του νησιού. Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση μελέτης διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαχωρισμό στην πηγή από τους κατοίκους. Η εκπόνηση αναλυτικής κλιματικής μελέτης για την εγκατάσταση κλιματικών μηχανών παραγωγής ηλεκτρισμού και μελέτη για τη διαχείριση και αξιοποίηση της παράκτειας ζώνης μέσω πλήρους χαρτογράφησης των παράκτειων, ενδιεπημάτων και της εθνικής χλωρίδας και πανίδας. Ακόμα, το νήσος θα αναπτύξει την πράσινη έξυπνη κάρτα επισκέπτη για κινητά με τις υπηρεσίες μέσω της κάρτας να επεκτείνονται έως το Καστελόριζο, με στόχο την αμοιβαία ενίσχυση των πράσινων τουριστικών επιλογών σε ευρύτερο επίπεδο. Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση ενός διαδραστικού πράσινου πάρκου που θα λειτουργεί ως κοινωνός και φορέας ανάδειξης του συνολικού πλαισίου παρεμβάσεων του νήσους. Η Χάλκη μας προχωρά καθημερινά και άξια έχει μια θέση ανάμεσα στα πιο σύγχρονα βιώσιμα νησιά της Ευρώπης. Σε μια επανάσταση στους εθέρες τώρα, καθώς για πρώτη φορά ένα αμιγός ηλεκτροκίνητο αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. Πρόκειται για το Electra Trainer, το πρώτο ηλεκτρικό αεροσκάφος που υπήρξε ποτέ. Αν και έχει χωρητικότητα μόνο 2 ατόμων, η εσωτερική λειτουργία του είναι πρωτοποριακή, καθώς είναι εξοπλισμένο με 10 μπλοκ μπαταριών και μπορεί να διανύσει περίπου 250 χιλιόμετρα με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων την ώρα. Στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα το υδρογόνο στις αερομεταφορές, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εξασφάλισαν οι ευρωβουλευτές, αερολιμένες και προμηθευτές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνονται να διασφαλίσουν ότι από το 2025 τουλάχιστον 2% των καυσίμων αεροσκαφών θα είναι πράσινα, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται σε 70% έως το 2050. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.